παρακολουθείτε. Δεν το ξέρα, τώρα το μάθα. Τη γειτονιά μας πάει. Έλες που δεν ήταν εκεί. Μας πει ο Δήμαρχος. Για πες μου, Παντελή, τι είδες εσύ από ό,τι ακούσαμε. Είσαι ο πρώτος μαζί με την Κατίνα που ακούσατε. Μπήκα μέσα από εδώ, φώναζε τη στάσα, μιλούσε στην αρχή, κατόπιν σταμάτησε να μιλάει. Η Κατίνα πήγε στην πίσω πόρτα, την έσπασε. Προβάλλαμε από εκεί, ήταν χάμουσα απλωμένη μέσα. Την τράβαγα να την έφερα μέχρι την πόρτα, σφήνωσε στην πόρτα. Μετά έστειλε ένα παλικάρι άλλο που θα δει. Ποια σφήνωσε? Η στάσα. Η στάσα, δηλαδή τη βρήκε ανέστητη. Ανέστη, χάμου. Ανέστητη, κλειδωμένη. Και ήρθε ένα άλλο παιδί, τη βοηθήσε, τη βγάλαν παρά έξω. Ήρθε και ο Λάκης ο γαμπρός της Κατίνας. Να, τόσο εδώ. Και τη άνοιξε το στόμα γιατί είχε κλειδώσει. Τη άνοιξε το στόμα γιατί είχε κλειδώσει. Είχε μέσα καπνές μαύρες. Αυτό ήταν όλο. Ναι, τώρα μου το είπε. Και έφυγε. Και είναι τώρα στο νοσοκομείο. Ναι, και είναι. Κατίνα, εσύ έσπασες την πόρτα, ε. Ναι. Τώρα πώς είναι στο νοσοκομείο, ξέρετε. Δεν δίνει λεπτά. Παιδιά, χαμός, ε! Χαμός δεν είναι τίποτα. Στο νου σου, γιατί όλα πέφτουν από πάνω, έχει πέσει το τουβάρι μέσα. Στο νου σας. Δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Δεν είναι κανένα, μην το κάτσουμε. Θα μας πεις κάτι, Δήμαρχε. Είσαι εδώ ο Δήμαρχος της Πάτμου, σε βλέπω εδώ στο σημείο του συμβάντος. Τι ακριβώς έγινε και πώς τελικά σβήστηκε, ποιοι παρενέβησαν, τι έγινε ακριβώς? Είναι ένα από τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν ευτυχώς όχι τακτικά στο νησί μας. Ξαφνικά ειδοποιηθήκαμε ότι κάποιο σπίτι εδώ στην περιοχή Πλάτωνος της Κάλας πήρε φωτιά. Αμέσως κινητοποιήθηκαν η υπηρεσία του Δήμου και έφεραν το πυροσβεστικό όχημα. Βέβαια, οι γείτονες είχαν κινητοποιηθεί πολύ νωρίτερα και με τα μέσα που υπάρχουν εδώ με λάστιχα προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά. Ήταν φυσικά αδύνατο γιατί είχε πάρει έκταση. Το ευτύχημα είναι ότι πρόλαβαν και οι δύο συνάνθρωποι μας βγήκαν σόι από μέσα από το σπίτι. Τους παρασχέθηκαν οι πόρτες βοήθειες. Νομίζουμε ότι δεν τρέχει κάτι για την υγεία τους. Εκείνο το οποίο όμως είναι λυπηρό, ότι το σπίτι ολοσχερό καταστράφηκε. Βέβαια το ευτύχημα είναι ότι παρενέβησαν ευτυχώς και οι γείτονες και πολλοί κόσμος και οι νέοι του νησιού, οι οποίοι κατόρθωσαν να τη σβήσουν. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εστίες τώρα μέσα, οι οποίες προσπαθούν τώρα να τη σβήσουν. Βλέπουμε ότι ναι. Έχει μέσα ολοσχερός, έχει καεί. Επειδή ο όροφος δεν είναι σανίδια, έχω πάρει επάνω, ξύλα έχω πάρει και όπως καταλαβαίνετε είναι από σκληρό ξύλο κατράνια και έχουν πάρει φωτιά και δύσκολα γίνεται η κατάσβεση. Βέβαια οι άνθρωποι μέσα και πρέπει να τους εκφράσουμε και μεγάλες ευχαριστίες μας, συγχαρητήρια γιατί με κίνδυνο τη ζωή τους πραγματικά μπήκαν μέσα στη φωτιά, μπήκαν μέσα στους καπνούς
και προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν την κατάσταση. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, δυστυχώς το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερός. Είναι κάτι πολύ θλιβερό. Λυπούμαστε. Εντάξει, παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το ευτύχημα είναι μέσα σε όλα ότι ήταν μέρα. Γιατί αν ήταν νύχτα, θα πιστεύουμε θα ήταν πιο δυσάρεστα. Από τι κάηκε, από τι μάλλον πήρε φωτιά το σπίτι. Όπως λένε, από καντήλι. Λένε. Τώρα έτσι πληροφορηθήκαμε κι εμείς. Δεν ξέρουμε τώρα αν έγινε κάτι άλλο. Αλλά αποτελεί από το καντήλι. Τώρα η αστυνομία ήταν εδώ, από την πρώτη στιγμή παραβρέθηκε εδώ. Πρέπει να πούμε, οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ. Παρευρέθησαν εδώ. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά είναι το εξής, ότι δυστυχώς σαν Δήμος έχουμε κάνει όλες μας τις κινήσεις εδώ και 4 χρόνια. Η πυροσβεστική να ιδρύσουμε πυροσβεστικό σώμα, δυστυχώς όμως η πυροσβεστική υπηρεσία τόσο της ΚΟ όσο και των εταίρων κλιμακίων δεν θέλουν να το καταλάβουν ότι σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να υπάρχει πυροσβεστικό σώμα και κάθονται και μας λένε πρέπει να έχουν βγάλει το λύκειο, πρέπει να έχουν βγάλει το γυμνάσιο, άνθρωποι. Τι να ρωτήσω πολύ απλά για άλλη μια φορά. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σβήσαν τη φωτιά έχουν βγάλει γυμνάσιο και ένας του γυμνασίου και του λυκείου θα σβήσει καλύτερα τη φωτιά από ανθρώπους που είναι του δημοτικού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουν. Αυτά πρέπει να καταλάβουν στην πράξη και όχι στη θεωρία. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόμου. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να είμαστε σε. Εσείς λέει να βάλετε στον προϋπολογισμό χρήματα όμως. Έχουμε βάλει 35.000. Έχουμε 35.000. Πλην όμως χολησιεργούν στην είδηση του πυροσβεστικού σώματος γιατί υπάρχουν αυτές οι διατάξεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Ευχαριστώ. Τελείωσε. Έλα.